Γεννήθηκε και μεγάλωσα στον Πειραιά. Η καταγωγή μου είναι από την πόλη και είμαστε 5 κορίτσια, 5 αδελφές. Δούλεψα στα παπούτσια, τα φόντια που λέμε, πολλά χρόνια εκεί, και μετά από εκεί είχα ανοίξει κάποια καταστήματα και μετά από τα καταστήματα έγινε οδηγός ταξί. Πώς γίνατε οδηγός ταξί? Δεν ήταν θέλημα δικό μου. Πιστεύω ότι ο οδηγός ταξί έγινε γιατί ήταν θέλημα του Θεού. Τελικά εκεί έχω καταλήξει. Γιατί όταν μου έκανε τις φίλες μου ο πατέρας πρόταση να δουλέψω το ταξί, δεν μου άρεσε η πρότασή του και με στεναχώρεσε κιόλας. Και μου λέει, ανέβα μία φορά, μία μέρα, έτσι. Να δεις πώς είναι. Και μου ξανανέβεις. Πραγματικά, μία Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, πήρα το ταξί και βγήκα να δουλέψω. Έκτοτε δεν ξανακατέβηκα με ταξί 10 χρόνια. Το ταξί το έκανα άμβονα, χωρίς να το θέλω. Από μόνα τους γινόταν όλα, από μόνα τους κατά Θεό. Και ένιωθα, εκτός από τον πολύ έρωτα για τον Χριστό, πολύ αγάπη για τον Γερατό Πορφύριο. Και όταν μου έκαναν την πρόταση και ανέβηκα στο ταξί, είπα, έχω εσάς και δεν φοβάμαι τίποτα. Είχα φεθεί όμως στα χέρια τους τελείως, οπότε δεν φοβόμουν τίποτα. Δούλευα και τη νύχτα, δεν φοβόμουν. Όλοι αναρωτιόντουσαν, μα καλά, δεν φοβάσαι? Καθόλου. Μοναχή είμαι 3 χρόνια εδώ, είμαι λίγο καιρό. 3 χρόνια. Ναι, εδώ, όχι 3 χρόνια εδώ. Τρία χρόνια μοναχή. Yeah. Εδώ ήρθα πρόσφατα, είμαι τώρα στους 2 μήνες. Είμαι πρόσφατα εδώ. Και γράψατε και ένα βιβλίο εδώ, ταξιδεύοντας στα τείχη της πόλης. Ναι. Είναι από την περίοδο που ήμουν κοσμική, οδηγός ταξί. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε επειδή κρατούσα μερικές σημειώσεις και όταν έγινα μοναχή το είχα ξεχάσει. Είπα, το αφήνω στην άκρη, τελείωσε. Αλλά ο τότε πνευματικός μου πατέρας, που έτυχε να το δει, να του το δείξω, μου είπε, αυτό πρέπει να κυκλοφορήσει. Αυτό μου λέει είναι ένα έργο θεϊκό που πρέπει να ακουστεί έξω και να το διαβάσει ο κόσμος. Εγώ είχα κάποιες αντιρρήσεις και μου λέει, όχι, αυτό πρέπει να βγει. Τι γράφετε μέσα αυτό? Και βγήκε και έχει κάνει την επιμέλεια ο πατήρ Νικόδημος. Γράφει ιστορίες μέσα από το ταξί. Ήταν μια κοπέλα η οποία έπαιρνε ναρκωτικά. Δεν τη θέλανε οι δικοί της, δεν ένιωθε την αγάπη. Όλα αυτά την έριξαν στη δίνη των ναρκωτικών για να βρει, νομίζοντας εκεί, έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο πιο ευχάριστο, έναν κόσμο που θα ταιριάζει στην ψυχή τη δική της. Και αφού της λέω, δεν σε αγαπάνε οι γονείς σου μέσα σε όλα αυτά που της είπα, αξίζει το κόπο να πεθάνεις μες στη δίνη των ναρκωτικών? Αφού και να πεθάνεις, δεν θα σε κλάψουν, αφού δεν σε αγαπάνε. Θα αντιθέτως, θα χαρούνε, γιατί έφυγε ένα βάρος από πάνω τους. Εσύ θέλεις να τους κάνεις να χαρούνε? Μου λέει όχι. Αφού δεν θες λοιπόν να χαρούνε, σταμάτα τα ναρκωτικά, μπες δυναμικά στη ζωή, απέδειξε τους ότι αξίζεις και εκεί μου λέει, έχεις δίκιο, θα το σκεφτώ. Και μου λέει μετά, όταν ήταν η ώρα να φύγει, σου υπόσχομαι θα τα κόψω. Δεν την πίστεψα. Και μετά από 1 χρόνο έτυχε να την ξαναπάρω διαδρομή. Και όταν μιλούσαμε, μπαίνει μαζί με τον δεσμό της, ο οποίος από τα σημάδια κατάλαβα ότι είναι ναρκωμανής. Και πριν του πω εγώ, απλά του λέω να σας κάνω μια ερώτηση και μου λέει, ναι, έπαιρνα ναρκωτικά. Του λέω, έπαιρνες? Λέει, ναι. Λέω, τώρα δεν παίρνεις? Λέει, όχι. Λέω, πώς έτσι? Ένα, λέει, με την κοπέλα μου, λέει, είμαστε στην στροφή, είχαν πάει.
θα σας γελάσω. Και τους λέω, πω πω παιδιά, λέω, μου θυμίσει τώρα μια κοπέλα από το Πέραμα, που έτσι και έτσι και έτσι είχαμε συζήτηση, να είναι καλά όπου και είναι αυτό το κορίτσι, λέω, πολύ πονεμένο και να είναι ευλογημένο. Και ακούω την κοπέλα πίσω να κλαίει. Της λέω, χαρά μου, γιατί κλαίς, τι έχεις, να σε βοηθήσω σε κάτι. Και μέσα από τα αναφιλητά της μου λέει, όχι, εγώ είμαι αυτή που είπατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε, ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό που πάλι έγινε μέσα στο ταξί με ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος είχε ξεχάσει ότι υπάρχει ο Θεός, γιατί μου λέει ούτε αυτός ούτε η γυναίκα του νιώσανε ποτέ την ανάγκη να τον καλέσουν, γιατί πάντα ήταν οικονομικά ανεξάρτητοι και δεν είχαν ποτέ τους πρόβλημα. Όμως όταν παντρεύτηκαν και δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, πάλι δεν τον θυμήθηκαν. Προσπάθησαν με η γυναίκα του γιατρός και προσπάθησαν να κάνουν παιδί πάνω στην επιστήμη. Δεν τα καταφέραν και εκεί. Και του έδειξα το δρόμο της υιοθεσίας. Ότι υπάρχουν παιδάκια που έχουν ανάγκη να πούνε κάποιον μπαμπά, μαμά, να έχουν μια ζεστή αγκαλιά. Πες, τον έπεισα και μου είπε, ναι, θα πάω και σε αυτό το δρόμο που τον είχα ξεχάσει, τον δρόμο του Θεού. Και πράγματι υιοθέτησε παιδάκι, με κάλεσε στη βάφτισή του. Πήγα, ήταν ένας άγγελος αυτός, που, το παιδάκι που υιοθετήσανε, και πραγματικά ήταν την ευτυχία στο πρόσωπό τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο να κάνουμε παιδί και να υιοθετήσουμε παιδί, αρκεί να έχουμε αγάπη να του δώσουμε. Ανέβαινα την Πειραιώς και λέω, Χριστέ μου, όποιος άνθρωπος με σταματήσει, δεν θα του πάρω χρήματα, αρκεί να τον φέρεις κοντά σου. Δεν συνάντησα κανέναν. Φτάνει της Πειραιώς και με έναν άνδρο, βλέπω μια κοπελιά να περιμένει και το μεροκάματο, ιερόδουλη. Σταματάω, λέω, Χριστέ μου, βάλε μου στο στόμα κουβέντα να της πω. Σταματάω και κατεβαίνω κάτω και της λέω, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα και θέλω να το συζητήσω μαζί σου. Μου λέει, με εμένα. Λέω, με εσάς. Μου λέει, βλέπεις τι δουλειά κάνω. Λέω, το βλέπω. Αλλά ξέρω ότι εσύ θα με βοηθήσεις. Τέλος πάντων, την πείθω και έρχεται μαζί μου. Και αφού πήγαμε σε μια καφετέρια, μίλησαμε πάρα πολύ. Σας τα λέω εν περίληψη. Μίλησαμε πάρα πολύ. Όταν φύγαμε πια, μίλησαμε όλη τη νύχτα. Και ήρθε η ώρα να πρέπει να φύγουμε για να παραδώσω εγώ. Και με αγκαλιάζει, μου λέει, έξω να σας αγκαλιάσω. Λέω, να με αγκαλιάσεις. Με αγκαλιάζει και έκλαιγε και μου λέει, θέλω να με πας στο δικό σου Θεό. Βοήθησέ με. Σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ. Και έκλαιγε. Της λέω, εντάξει, θα σε πάρω να μείνει σπίτι μου. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Την πήρα σπίτι μου από εκείνο το βράδυ. Της βρήκα δουλειά. Και σήμερα είναι παντρεμένη και έχει και δύο παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα αυτά τα θαύματα, πόσο δυνάμωνα τη δική μου την πίστη. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμνη αίμα σου. Δέομαι ον σου, ελέησόν με, και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια. Πώς γίνεται από οδηγός ταξί, ξαφνικά γίνεται μοναχή? Όταν ήμουν οδηγός ταξί, κάποια βράδυ, απόγευμα μάλλον, είχα βραδινή βάρδια, αλλά απόγευμα είμαι στην Αγία Παρασκευή, στη Μεσογείον. Και έχω αφήσει το ταξί και πάω απέναντι σε ένα μαγαζί για μια δουλειά. Γυρνώντας να πάρω το ταξί, στην άνοδο που πάμε προς αεροδρόμιο, περιμένω να περάσω απέναντι. Δεν είμαι ακριβώς στο φανάρι, είμαι λίγο πιο κάτω. Και ενώ είναι κόκκινο
και τα δύο, οι δύο σηματοδότες, ακούω, πάνω να περάσει, ακούω μία μηχανή, μηχανάκι. Και σταματάω, έχει όλη την Μεσογείο ανοιχτή να περάσει. Είναι η ώρα 6.30 ώρα το απόγευμα και σκοτεινιάζει ξαφνικά όλος ο τόπος και με πετάει και πάω ψηλά και πέφτω με το πρόσωπο κάτω. Το πρόσωπο μου παραμορφώθηκε, εδώ είχα χτυπήσει πάρα πολύ, αφού ήμουν όλοι μαύροι. Το πρόσωπο μου μαύρο αμέσως έγινε μαύρο και λέω, Χριστέ μου, αν ήρθε η ώρα να πεθάνω, στείλε μου το γέροντα Πορφύριο να έρθουμε μαζί επάνω και συγχώρεσέ με. Αν όχι, φτιάξε μου το πρόσωπο να καταλάβω ότι θέλεις να ζήσω. Και αν μου κάνεις αυτό, την επόμενη χρονιά, την ίδια μέρα, θα ντυθώ μοναχή και θα συνεχίσω το έργο μου σαν μοναχή πλέον. Σε 2 ώρες που έρχεται η αδελφή μου, βλέπω το πρόσωπό μου να έχει επανέλθει και εκεί είπα, ναι, τώρα φεύγω για καλογριά. Και την επόμενη χρονιά, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, έμπαινα στο μοναστήρι. Πολλοί κόσμος μου έλεγε ότι τι να πάω στην εκκλησία να κάνω όταν ο παπάς είναι αυτός που είναι και όταν δεν, το κήρυγμα που κάνει δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Θέλω να πω το εξής, στην εκκλησία δεν πάμε για τον παπά, στην εκκλησία πάμε για τη δική μας την ψυχή, για το, στο άκουσμα της Θείας Λειτουργίας, γλυκαίνει το αυτί, ο νους και μετά η καρδιά. Και φεύγουμε χαρούμενοι από εκεί. Έχουμε μάθει εμείς να μην συγχωρούμε κανένα λάθος του πνευματικού, παρά μόνο να μας συγχωρεί. Αυτό είναι άδικο. Όπως ζητάμε τη συγχώρεση, έτσι και εκείνος πρέπει, είτε γιατί μας είπε κάτι, είτε γιατί δεν ήταν, μπορεί να ήταν και εκείνος με τα προβλήματά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε μάθει να συγχωρούμε το πνευματικό και δεν έχουμε μάθει να κάνουμε και υπακοή. Ο κόσμος είναι παντού προβληματισμένος, παντού δοκιμαζόμενος. Και εδώ το ίδιο ισχύει και προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι κοντά τους, όσο μπορώ να τους βοηθάω και όσο μπορώ να τους δίνω να καταλάβουν κατά την ταπεινή μου άποψη και όσο μπορεί να φτάνει και ο δικός μου νους στην πίστη και πώς να εμπιστευτούμε τον Θεό. Δεν απλά πιστεύω τον Θεό. Εμπιστεύομαι τον Θεό, αφήνομαι στα χέρια Του, αλλιώς δεν λύνονται τα προβλήματά μας. Λένε όσο πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ μέσα, μα γεροντισα, παρακαλάω τον Θεό να μου λύσει το πρόβλημα. Ναι, παρακαλάς, αλλά όμως εσύ είσαι ο Θεός του εαυτού σου. Δεν τον αφήνεις να σε βοηθήσει, να γίνει κυβερνήτη σου για να σε βοηθήσει. Εκείνο είναι το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι. Απλά παρακαλάμε, Θεέ μου, λύση μου το πρόβλημα και κλαίμε και χτυπιόμαστε. Ναι, δεν τον αφήνουμε όμως να έρθει να το λύσει.